πρώτα απ' όλα τους επίσημους προσκεκλημένους μας, που πλέον γίνανε και φίλοι, γιατί καταλήγουμε τελικά να γίνει κάθε χρόνο, οπότε είναι καλό αυτό. Και ξέρετε, εγώ πέρσι είχα και την απορία του πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Και παρατηρώ, γιατί είχε από πίσω και το feedback αρκετού κόσμου που και συναδελφοί που αναρωτήθηκαν και είπαν τα αποτελέσματα αυτά, δηλαδή η ενημέρωση που υπήρχε, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Του παρακτήματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων στο νομό Ροδόπης. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που έρχεται στην πόλη μας, ο κύριος Στράτος Παναγιάς, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων και πρόεδρος και της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτών Ακινήτων. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας που μας επισκέπτεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και είναι μια συνδιοργάνωση που κάνουμε η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπομοιβά των Ιδιοκτών Ακινήτων μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης αυτή τη φορά και μαζί και με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο παράδειγμα Θράκης, όπως και πέρυσι. Είμαστε τρεις φορείς μαζί, με καλεσμένο και κεντρικό ομιλητή τον κύριο Παναγιά, σε μία εκδήλωση για τα ακίνητα. Και όταν λέμε για τα ακίνητα, εφόλης της ύλης, ακίνητα εφόλης της ύλης είναι ένας τίτλος που μπορείτε να βάλετε, που μια συζήτηση που θα περιλαμβάνει τα πάντα περί ακινήτων, αρχίζοντας από την φορολογία των ακινήτων, από που έχουμε τα θέματα και του ΕΦΙΑ και της μείωσης του 10% και τα διάφορα άλλα θέματα τα φορολογικά, για το κτηματολόγιο, για προθεσμίες που τρέχουν, για προγράμματα, για τα ενίκια, για το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις, όλα περί ακινήτων. Σας καλούμε, η εκδήλωση είναι 5 η ώρα, σε λίγο αρχίζουμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, παράρτημα Θράκης, πίσω από το εστιατόριο Αδέλφια, το κόκκινο κτίριο με τα τούβλα, και σας καλούμε όλους 5 η ώρα τους ιδιοκτήτες και κυρίως τους ιδιοκτήτες ακινήτων να παρευρεθείτε εδώ για να ακούσουμε ενδιαφέροντα θέματα και την ενημέρωση που θα έχουμε από τον πρόεδρο Παναγιά και μάλιστα ενημέρωση όχι μόνο Ελλάδος και ενημέρωση από Βρυξέλλες, γιατί είπαμε είναι και πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτών Ακινήτων και μας φέρει και νέα από τις Βρυξέλλες τι email γενέστε για τα καυτά θέματα της ιδιοκτησίας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να συνδιοργανώμε μαζί με το ΤΕΕ Θράκης και να έχουμε φιλοξενούμενο εδώ πέρα τον κύριο Στράτο Παναγιά, τον κύριο Παναγιά, τον πρόεδρο της Πομιδά και άλλους εκπροσώπους από την Πομιδά, οι οποίοι θα μας διαφωτίσουν σε πολλά και πράγματα σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία κινήτων. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να πω απλά, επειδή τελευταία έχει γίνει στην περιοχή μας έτσι, υπήρχε μια ανάγκη για την κτηματογράφηση, τελειώνει στις 29 Δευτέρου η υποβολή αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων και δηλώσεων προδηλώσεων παλμάτων. Υπέβαλα αίτημα προς το ελληνικό κτηματολόγιο αλλά και τον Υπουργό του κ. Κερανάκη. Μόλις πριν από λίγο μου ήρθε απάντηση από το επίσημα πλέον ότι παρατείνεται η προθεσμία που έληξε στις 29 Δευτέρου και πάει στις 13 Μαΐου. Ήδη το έχει ανακοινώσει και ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος παρενέβει και τον ευχαριστώ πολύ δημόσια γι' αυτό. Στον κ. Κερανάκη έχει παρενέβει και έχει ανακοινώσει ότι θα δοθεί αυτή η παράταση. Σήμερα μου ήρθε απάντηση και από τον πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολόγου και επιβεβαιώθηκε ότι πραγματικά παρατείνεται η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων και δηλώσεων προδηλώσεων σφαλμάτων μέχρι το 13 Μαΐου του 2024. Η τύχη της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας ενδιαφέρει τους πάντες, αλλά η τύχη της συνεχώς αλλάζει εξαιτίας των νόμων που συνεχώς αλλάζουν σε όλα τα πεδία. Στη φορολογία, όπου εκεί θα έχουμε κάποιες καινούργιες αντικειμενικές αξίες, από ό,τι φαίνεται πολύ σύντομα. Στη διαδικασία σύνταξης των συμβολέων, όπου εκεί έχουμε πλέον θυματολόγιο, αλλά έχουμε δυσκολίες στα συμβόλαια, διότι πρέπει να διορθωθούν οι τίτλοι των συμβολέων, είτε αγοραπολισιών, είτε πράξεων συστάσεων οριζοντίου ιδιοκτησίας, όπου πολλές φορές διαφωνούν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα που θέλει επίλυση. Στα διαμερίσματα που πουλιώνται και αυτοί που τα πουλούν δεν έχουν εξοφλήσει τα κοινόχρηστα, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές να μην έχουν όπου να τα εισπράξουν, και εκεί έχουμε ζητήσει να λυθεί το θέμα αυτό. Μείζον θέμα είναι το θέμα των μισθώσεων των κατοικιών. Βλέπουμε και εδώ και σε όλη την Ελλάδα έλλειψη σπιτιών για νοίκιασμα, μεγάλη αποθάρρυνση των ιδιωτών να βγάλουν τα σπίτια τους για νοίκιασμα και αύξηση της ζήτησης
κατοικίας, κάτι που το βλέπουμε πολύ πιο έντονα, σε πόλεις όπου συμπίπτει να υπάρχει και οικιστική αλλά ταυτόχρονα και φοιτητική ζήτηση κατοικίας. Η πρότασή μας προς την κυβέρνηση, η οποία είναι υπό εξέταση, είναι ότι όλα τα σπίτια τα οποία ήταν κλειστά όλο το 2023 να μπορέσουν να νοικιαστούν για 3 χρόνια χωρίς φόρο εισοδήματος, κάτι που θα βγάλει πάρα πολλά σπίτια στην αγορά, εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα, χωρίς να ξοδέψει το δημόσιο, διότι από αυτά τα σπίτια το δημόσιο δεν θα σέπρατε απολύτως τίποτε. Έχουμε και εξελίξεις και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στην εκτός στην εκτός χειδιοδόμηση έχουμε εξελίξεις που δεν ξέρουμε, θα μάθουμε σε λίγες μέρες αν θα είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, γιατί έχει τεθεί στο στόχαστρο η εκτός χειδιοδόμηση, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται στην πραγματικότητα αν δεν πάμε σε κάποια λύση, σε κάποια λύση λογική, σε κάποια λύση που να κατοχυρώνει τα διεκτυσιακά δικαιώματα, θα έχουμε απαξίωση περιουσιών σε μαζική κλίμακα πραγματικά. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε, να ασχοληθούμε με αυτά και να απαντήσουμε ενδεχομένως και σε ερωτήσεις του κοινού. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας και με πολύ χαρά είμαστε εδώ μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο, μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο και το παράρτημα της Πομιδά στην Κομωτινή. Η Χρύσα Κυριακούση είναι εκπρόσωπός μας, μια εξαιρετική επιστήμον. Και πολύ χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα εδώ για μια τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ο έμφυα παραμένει ως έχει ή αλλάζει κάτι εκεί? Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να ξύνεται τη μεγάλη πληγή μας, που είναι ο έμφυα. Έτσι, ο οποίος έμφυα έχει το χαρακτηριστικό ότι ζητάει φόρο ακόμη και από όλες εκείνες τις περιουσίες που δεν έχουν καμία πρόσοδο, δηλαδή ζητάει φόρο από ανθρώπους οι οποίοι δεν καθόλου βέβαια αν μπορούν να τον πληρώσουν. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του έμφυα. Και δεν βλέπουμε κάτι να αλλάζει δυστυχώς εκεί. Κύριε Παραδιά, είδαμε ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα όσον αφορά στο να ανοιχτούν οι κατοικίες, όπως προαναφέρατε, που ήταν κλειστά για χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα μέτρα που έχει πάρει με το να βάλει στο εξοικονομώ τις κατοικίες αυτές είναι αρκετά ώστε να βοηθήσουν. Πολύ θετικά τα πράγματα αυτά. Πάρα πολύ θετικά. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό ότι μια κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί με το στεγαστικό μετά από πολλά χρόνια πλήρους αδιαφορίες. Ποιο είναι το πρόβλημά όμως? Ότι όλα αυτά τα προγράμματα θέλουν μια τριετία ανάσας για να μπορέσουν να αποδώσουν. Γι' αυτό εμείς προτείναμε στην τριετία αυτή, μέχρι να αποδώσουν αυτά τα προγράμματα, να ισχύσει αυτό που έχουμε ζητήσει εμείς 3 χρόνια για τα κλειστά χωρίς φόρο εισοδήματος, με αποτέλεσμα να λύσουμε το πρόβλημα των ενοικιαστών, των νέων παιδιών που ψάχνουν για σπίτια και όλης της κοινωνίας, χωρίς το κράτος να βάλει καν το χέρι στη τσέπη. Ήταν αναδυστικές, όχι συμβάν, αναδυστικές.